μηχανικός περιβάλλοντος, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΑ. Και τον παραπάνω χρόνο που δώσαμε να τον κόψουμε από το εστάδιο. Τον παραπάνω χρόνο που δώσαμε να τον κόψουμε από το εστάδιο, γιατί σε προτροπής το θέσαι. Κύριε Πρόεδρε, η προηγούμενη ομιλία σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα είχε τον περισσότερο χρόνο από όλες τις ομιλίες ο εθνικός σχεδιασμός και το περιεχόμενο του θεωρώ ότι είναι το βασικότερο που έχει να προσφέρει η συγκεκριμένη εισηγήτρια προς όλους μας, γιατί κάτω από αυτό το πλαίσιο θα συνταχθούν και οι περιφερειακοί σχεδιασμοί. Και αυτό που είχε να φέρει ως γνώση προς όλους μας είναι το ότι αυτά τα οποία πολλοί αμφισβητούν ως περίεργα και εξωπραγματικά είναι η βάση στην οποία σπιζόμαστε και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτά που λέει ο νόμος. Κυρίες και κύριοι συνέδριοι, το θέμα μου είναι υφιστάμενος πεσδά της Αττικής, ιστορικό, διαδικασίες να θεωρείς θεσμικό πλαίσιο, αρχές και στόχοι. Ενθυμίζω ότι σε αυτή την τέταρτη ενότητα το θέμα είναι ο εθνικός και ο περιφερειακός σχεδιασμός. Ενθυμίζω επίσης ότι στην εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου στο συνέδριό μας, τονίστηκε και από τον Περιφερειάρχη ότι ουσιαστικά είναι στοιχείο, αν όχι αρχή, του διαλόγου της διαβούλευσης αυτό το συνέδριο, γιατί γι' αυτό που όλοι θέλουν ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός και ιδίως εμείς για τον εθνικό, για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Στο περιεχόμενο θα αναλυθούν πολύ σύντομα βεβαίως αυτά. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον χθες διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με το πίσω διάζωμα. Το πίσω διάζωμα δεν βλέπει τα ψηλά γράμματα που αναφέρονται εδώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποστούν ακόμα και τα δικά της κυρία Θανάπου. Γι' αυτό έχω κάνει μία λογή, μεγάλα γράμματα και λίγο πιο απλοποιημένα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο πολλοί είπαν στην αρχή, το τόνισε ιδιαίτερα ο κ. Τζίμερος, θα το πω με πέντε κουβέντες, ότι τη δεκαετία, την 40ετία, 40 περίπου 38 χρόνια, 77-2015, από τότε που έπεσε κομματερή βάση χοροπίου και από την κεντρική κομματερή της Αττικής στα Άνω Λιώσια, φιλή, τα Άνω Λιώσια που έχουμε ξεχάσει όλοι, έχουμε διαρκώς μελέτες, επιλογές χώρων, αντιδράσεις, νόμους, διαρκώς καινούργιοι νόμοι και αδιέξοδο. Αυτά αν τα επαναλάβετε πολλές φορές με διαφορετική θέση το καθένα, παράδειγμα, αντιδράσεις, μελέτες, νόμοι, επιλογές χώρων, πάλι αδιέξοδο, μελέτες, επιλογές χώρων, πάλι αδιέξοδο, είναι αυτό που περιγράφουν αυτά τα 40 χρόνια. Είναι το χαρακτηριστικό που όλοι το καταγράφουν, ακόμα και αυτοί οι μηνυτές ή αυτοί οι οποίοι έχουν συντάξει ή έχουν εφαρμόσει τον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό στον βαθμό που έχει εφαρμοστεί, καταλήγουν ότι υπάρχει αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο είναι κυρίως κατεγραμμένο σε αυτόν τον τόπο. Αυτή η περιοχή δέχεται τα απορρίμματα όλης της Αττικής με τις μεθόδους και τις ποσότητες που ξέρουμε και εκεί έχει καταγραφεί τα αδιέξοδο χρόνια τώρα βεβαίως, αλλά δύο τώρα που είναι φανερό σε όλους ότι τα όρια είναι σφιχτικά. Ο κεντρικός φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική είναι φορέας της αυτοδιοίκησης. Αλλά κοντά σε αυτόν δρούν με όλο αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή διαρκώς νόμοι, χώροι και πρωτοβουλίες, το ΙΠΕΚΟΔΕ που έγινε ΙΠΕΚΑ, από ΙΠΕΚΟΔΕ ΙΠΕΚΑ, σήμερα είναι ΙΠΑΠΕ, ΙΠΑΠΕ κτλ. Αλλαγές, διαρκείς αλλαγές, το Υπουργείο Εσωτερικών με τα διάφορα ονόματα, ο ΕΣΠΝΑ που σήμερα είναι ΕΣΝΑ, που ανέφερε στην αρχή, η Περιφέρεια Αττικής που ήταν μη αιρετή στις βασικές αποφάσεις σήμερα είναι αρκή, και φυσικά η ΟΠΕΚΜΗ τοπικής αυτοδιοίκησης, που στην Αττική ήταν κάποτε 116, από αυτούς τους 86 εκπροσωπούς ο ΕΣΝΑ, όχι όλους, κατά σύμπτωση επέλεγε χώρους εκεί που δεν τους εκπροσωπούσε, δηλαδή οι 86 έβρισκαν χώρους εκεί που δεν ήταν μέλη τους. Έτσι. Και όλοι αυτοί, σε όλο αυτό το διάστημα, ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι διαρκώς αλλάζουν μορφή. Δεν είναι μόνο το όνομα, είναι και οι αρμοδιότητες, αλλά και ταυτόχρονα οι νόμοι που έρχονται, δηλαδή είμαστε σε ένα πλαίσιο ασταθές, ακριβώς όπως το φορολογικό σύστημα, όπου διαρκώς όλα αλλάζουν και μέσα σε αυτή τη διαρκή αλλαγή των πάντων, όλοι αναζητούν λύσεις και σε πολλές περιπτώσεις δείχνουν το δάκτυλο κυρίως του σωτά ή σε πολλούς άλλους και πράγματι υπάρχουν για το τι βρίσκεται λύση. Θα σας πω έτσι δύο χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι η ιστορία πρέπει να την ξέρουμε για τη διδάσκη του τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Ότι από το 1977 μέχρι σήμερα, σε μια συστηματική εργασία που κάνω χρόνια τώρα με κάποιους φοιτητές και παλιότερα και τώρα νέους φοιτητές, στο ιστορικό
αποκορυφώ τη διαχείριση αποχημάτων στην Αττική, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μελέτες αρμοδίων φορέων για επιλογές χώρων τελικής διάθεσης. Των φορέων που γράφονται και πολλών άλλων. Για παράδειγμα, τη Στέρνα και του τελικού μιλητηρίου. Έχουν καταγραφεί αυτό κάπου τα βουσίτια του να είναι ακριβώς 24 οι χώροι οι οποίοι έχουν επιλεγεί στην Αττική κατά καιρούς, έστω και αν έχουν προταθεί επισήμως και μετά έχουν έρθει πίσω, να μην θυμίσω Αυλώνα, Τρικέρατα κλπ. Πολλοί άλλοι χώροι. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και χώρους και σε νησιά της Αττικής να έχουν επιλεγεί για διαχείριση ή να έχουν προταθεί για τη χείριση απορριμμάτων και φυσικά έχουμε και χώρους στην Βιωτία. Κάπου τους υποχρεωθεί και ληφθεί τελική απόφαση το 92 για τη Ριτσόδη, που θυμούνται πολύ και φυσικά έχουν προταθεί και χώρους στο εξωτερικό. Τη δεύτερη τελευταία. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα μέχρι το 2012, το βασικό ρύθμιμα που καθορίζει την νομοθεσία είναι πού θα τα πάμε στο σπίτι μας. Και πραγματικά κάτω από αυτό το ρύθμιμα που η νομοθεσία το επιβάλλει, γιατί θέλουμε τον χώρο τελικής διάθεσης, όλοι, σωστά βεβαίως, θεσμικά, απαντούν σε αυτό το ρύθμιμα με όλες τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε. Εκτός από αυτό υπάρχει ένα πολιτικό δόγμα το οποίο καθορίστηκε το 95, όχι το 96 όπως γράφω εδώ, το 95, από την ηγεσία του τότε υπερχοδέ. Ήτανε λίγο μετά που ελήφθη η απόφαση να εγκαταλείψουμε την λύση Ριτσόνα που είχε τελειώσει, είχε υπογράψει ο τότε υπουργός ο κ. Κατσιγιάννης, καθιερώθηκε ένα πολιτικό δόγμα το οποίο επιτίθεται στις μελέτες, θα σας το αποδείξω αμέσως. Πρώτο, όχι εκτός της Αττικής τα απορρίμματα, εγώ θα λέγα λογικό και στέρεο κοντά στην αρχή της εγκύτητας, η οποία όπως αναφέρθηκε είναι και αρχή η οποία έχει το χάρτη διαχείρισης απορριμμάτων και των ευρωπαϊκών μεταξύ των άλλων. Η δεύτερη όμως, το δεύτερο πολιτικό δείγμα ήταν όχι στη στέρεο των αρχές αυτών των περιόρων, με την χωρική ενότητα που ήταν τότε οι νομαρχίες και φυσικά άρα δυτική Αττική που ήταν δεδομένη και ανατολική Αττική. Τώρα γιατί έχει σημασία αυτό. Είναι από τα στραβά που υπάρχουν, που έχουν γίνει και έχουν δει και στα διέξοδα. Αυτή είναι το πρώτο τεύχος της μελέτης του περιφερειακού σχεδιασμού που ξεκίνησε το 2001 από την περιφέρεια της Αττικής. Αυτή η μελέτη, το πρώτο και το δεύτερο τεύχος της, ήταν που οδήγησαν στον περιφερειακό σχεδιασμό και τον νόμο. Θα το εξηγήσω όμως μετά γιατί πολλά έχουν παρεξηγηθεί. Εδώ βάζω το προήμιο, την πρώτη σελίδα αυτής της μελέτης και θα ήθελα να προσέξετε σε αυτό το σημείο που προκυκλώσει και ακριβώς λέει. Είναι το προήμιο της μελέτης, είναι το πολιτικό δόγμα που σας λέει, κάτω από αυτό λειτουργούσαν οι μελετές. Λέει, τέλος, είναι προφανώς αδύνατη εκπόνηση αυτοτελούς σχεδιασμού για τις νομαρχίες Αθηνών και Πειραιά, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ούτε μία δυνατότητα χωροθέτησης εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων μέσα στα διοικητικά τους όρια. Κάποιος θα έλεγε προφανές. Γιατί είναι προφανές. Εάν το έβγαζαν οι μελέτες, θα έλεγα και εγώ ναι, και φαίνεται προφανές ότι δεν μπορεί σε αυτές τις νομαρχίες να υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Θα γίνει ο προκλητικός να πω ότι με τους ίδιους όρους υπάρχουν τέτοιοι χώροι, αλλά δεν μπορεί αυτό να το δίνει ως πολιτική εντολή παύλα δόγμα και οι μελετητές ναι, καλά έκαναν τη δουλειά τους αυτή την περίοδο, κάτω από αυτό το δόγμα επέλεξαν μόνο χώρους, θα το δούμε μετά, στη Δυτική και στην Ανατολική Αττική. Ο πρώτος πεζά είναι αυτή η απόφαση 28 του 2011. Είναι περίπου 10 σελίδες. Απλό κείμενο, λιτό, δεν θα έλεγα περιεκτικό, αλλά πρόχειρο. Προέκυψε όμως από μία μεγάλη μελέτη. Είναι απόφαση του μη ερετού Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής. Τότε είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο, μη ερετό. Είχε όμως εκπροσώπους φορέων. Ο πρώτος πεζά της Αττικής συμπληρώθηκε από το νόμο 3164 του 2003 για τα έργα. Τα δημόσια έργα, αυτός ο νόμος έχει καταγραφεί στο σύνολο του πηγήν του τελευταίου άρθρου, του άρθρου 33, αυτό που φέρνει δεξιά, ας το δούμε λίγο καλύτερα. Θέλω να το δείξω μέσα από τον νόμο, γιατί πολλοί λένε ο περιφερειακός σχεδιασμός, όχι ο νόμος. Ορίζει τους χώρους τελικής διάθεσης. Οι χώροι δεν είναι τρεις. Δεν είναι φυλή, λιώσια, γραμματικό και κρατιά. Όχι, δεν είναι αυτοί τρεις. Είναι 7. Και μία πρόσθετη, ένα πρόσθετο νόμο που είναι πολύ πρόσφατα, πρόχειρα είναι 8. Δηλαδή είναι δύο σε κάθε ενότητα, δηλαδή στην Βόρεια Ανατολική Αττική, Μαύρο Βουνό και οι Τρύπες Πολυεδρίου, στην Νότια Ανατολική Αττική, Βραγόνη και Λατές, Λατομείο και Κυριακού Κορμπίας, στην Δυτική Αττική θέση Σκαλιστήρη και Βάσκο Παλατομείο του Μουσαμά και φυσικά η θέση Μάχα, το Τρικέρατο, και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα νησιά μας. Και ορίστε δύο χώροι στα Κύθυρα και δύο στα Κύθυρα. Γιατί δύο χώροι σε κάθε περιοχή, διότι είναι η εφεδρεία που όριζε ο νόμος, το μήνυμο, ένα διέξοδο θα οδηγούσε αν όχι στον πρώτο χώρο, στο δεύτερο και το κυριότερο, το μέλλον.
Δηλαδή, προβλέπετε, αφού υπάρχει αυτή η χωροθέτηση, θα τη λέγαμε, ότι κάποια στιγμή θα γεμίσουν και πρέπει να πάμε στους επόμενους. Αυτή η εφεδρεία. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του νόμου, το οποίο έρχεται και συμπληρώνει, όπως πολύ σωστά λέει, τον περιφερειακό σχεδιασμό και τον ολοκληρώνει. Ο δεύτερος πεσδά στην Αττική, ο Υφιστάμενος, έγινε το 2006 και ήταν απόφαση του μη αιρετού περιφερειάρχη. Ήταν απόφαση του μη αιρετού περιφερειάρχη, διότι όσοι θυμούνται, όσοι συμμετείχαν και βλέπω γνωστούς εδώ μέσα, όσοι ήμασταν εκεί, το περιφερειακό συμβούλιο του μη αιρετού διελήφθη από μια διαδήλωση των κατοίκων, των αγανακτισμένων κατοίκων των Άνω Λιωσίων. Αυτό ισχύει σήμερα, βασικά χαρακτηριστικά πολύ γρήγορα. Αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός ορίζει δύο διαχειριστικές εδώ, δηλαδή ξεχωριστά μέτρα χρηματοδοτήσεις και διαδικασίες σε κάθε μία. Η πρώτη είναι η περιοδική Αττική, και προσέξτε τους επόμενους περιζημία, μέθανα, έδρα, πέτσα, γίστη και πόρο, είμαστε μία ενότητα όλοι αυτοί. Το βάζω έτσι γιατί όλα τα νησιά που ανέφερα στον πρώτο περιφερειακό ήταν ξεχωριστή δεύτερη ενότητα. Και ήταν τρίτη ενότητα που τώρα είναι δεύτερη, τα Κύθρα και τα Αττικήθρα. Έχουν σημασία αυτά για όσους θα αποφασίσουν και θα ψηφίσουν για την αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού, δεν είναι απλά μόνο κάποια καταγραφή. Τώρα, μια πολύ γρήγορη αναφορά στα έργα, αυτά όπως αναφέρονται είναι ακριβώς και μάλιστα με το ίδιο συντακτικό, την ίδια φωτογραφία, όπως περιγράφονται στον περιφερειακό σχεδιασμό που ισχύει. Στην πρώτη διαχειριστική ενότητα είναι ο ΕΔΑ της Αττικής, προσέξτε ότι λέει πρώτο, ο υφιστάμενος λειτουργούν, τώρα όχι, χώρος υγειονομικής ταφής αποδίδεται Άνω Λιωσίων, για όσο διάστημα αυτός λειτουργεί, το 6 μιλάμε. Προβλέπει το νέο ΧΙΤΑ που προχώρησαν οι διαδικασίες και εκεί είναι σήμερα ο χώρος τελικής διάθεσης για όλη την Αττική και φυσικά προβλέπει το ΚΔΑΗ, δημιουργήθηκε το ΚΔΑΗ, ένα ΚΔΑΗ σε αυτό το χώρο από ιδιώτες. Το ΚΔΑΗ αυτό έχει καεί σήμερα. Υπάρχει η κεντρική μονάδα επεξεργασίας σύμμικων απορριμμάτων. Είναι αυτό το εργοστάσιο που λειτουργεί σήμερα με τα μεγάλα προβλήματα ή με τα μεγάλα ερωτήματα μάλλον. Και η δεύτερη κεντρική μονάδα επεξεργασίας σύμμικων που επιχειρήθηκε να δημοκρατηθεί με τα ΣΔΙΤ. Και προσέξτε, βασικό ότι στα ΣΔΙΤ είπανε τέσσερα εργοστάσια, ένα φιλί, ένα λιώσια, ένα κερατέα, ένα γραμματικό. Ο περιφερειακός σχεδιασμός έλεγε για ένα στην περιοχή Φιλιλιώσια. Πράγματα που λύγεται παρατηρούν. Τώρα, η φράση που λέει αποκλειβάσεις τεχνολογιών με βάση και τη διεθνή εμπειρία έχει καταληκτεί ότι όλες οι τεχνολογίες χαρακτηρίζονται οικονομικά βιώσιμες, είναι ανοιχτό για όλες τις τεχνολογίες, επαναλαμβάνεται σε όλους τους υπόλοιπους χώρους και φυσικά η μονάδα από κοστοποιήσεις, η οποία φυσικά δεν έχει κλείσει. Ωραία. Κάτι ανάλογο για την Βορειοανατολική Αττική, το γραμματικό. Κάτι ανάλογο για την Νότια Ανατολική Αττική, την Κερατέα. Οι ενότητες των νήσων και οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Που είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το τονίσουμε γιατί ενώ υπάρχει σαφής πρόβλεψη, οι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι εύκολοι, δεν έχουν γίνει. Θα το δούμε όμως μετά. Και φυσικά ορίζονται κάποια επιπλέον μέτρα για το φορέα διαχείρισης, ας μην μείνω σε αυτά. Και για την αποκατάσταση των ΧΙΤΑ. Θέλω να προσέξετε αυτό το πίνακα. Αυτός ο πίνακας, θα το θυμάται που άκουσες γιόγκες. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο πίνακας έχει πηγή τον έστω. Δεν φαίνεται καλά, αλλά έπρεπε να δείτε όπως είναι, ιδίως τους πίσω. Αυτός ο πίνακας θέτει σε κάθε χώρο τις ποσότητες των απορριμμάτων που θα υγιστούν και πώς διαχρώνεται ένα εργοστάσιο, ένα περιοχή κτλ. Αυτός ο πίνακας λέει 85% του φιλί, 15% 7,5 και 7,5 γραμματικό και ράδια. Αυτός ο πίνακας δεν υπάρχει στο πεζάρι. Δεν υπάρχει στο πεζάρι. Συγγνώμη. Ο διαγωνισμός με αυτές τις ποσότητες δεν έγινε. Ναι, θα το εξηγήσω. Θα το πείτε. Βεβαίως. Στο πεζάρι λοιπόν που ανέφερα μόλις προηγουμένως, θέλω μια βοήθεια. Γιατί εδώ έχει κολλήσει μάλλον, εγώ το χάλασα. Λοιπόν, στο πεζάρι αυτές τις ποσότητες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως. Είναι στον αρχή και έχει πάει στην αρχή. Πατάω εδώ πρώτα τα πράγματα. Λοιπόν, όχι να το δούμε, θα συνεχίσω, γιατί είναι και λίγα τα λεπτά. Στις περιβαλλοντικές μελέτες, δηλαδή στις αδειοδοτήσεις των έργων, όμως ετέθησαν οι ποσότητες και πλέον αυτό είναι το χαρακτηριστικό και αυτό είναι το νόμιμο, όπως το είπε πολύ καλά ο κ. Ζωτάς, αλλά το τονίζω ότι στον υφιστάμενο πεστά οι ποσότητες δεν είχαν οριστεί. Αυτό ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας που γίνεται στον ΕΣΜΑ και φυσικά θα πρέπει να παρατηρήσουμε
ότι υπάρχουν έργα τα οποία έχουν γίνει, σαν αυτά που αναφέρονται. Κάποια από τα κτάρια βέβαια δεν υπάρχουν. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν έχουν υλοποιηθεί τοπική, κάποια τοπική σμάδα και κεντρική, που δείχνει ο Πονά στον Ελαιώνα μόνο υπάρχει το Μράι. Και ήθελα να αναφέρω τέλος ότι σε όλο αυτό το κομμάτι τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, ότι με τη συγκεκριμένη οικία ο Πέστα μπορεί να αναθεωρείται δυνητικό είναι αυτό, ανά πενταετία έγινε 1-6, δεν έγινε από τότε μέχρι σήμερα, ενώ προβλέπεται η υποχρεωτική αξιολόγηση του ανά πενταετία που δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτή η αναθεώρηση του Πέστα που ήταν δυνητική έπρεπε να γίνει τουλάχιστον με τον νόμο 40-42, γιατί αλλάξαν τα δεδομένα. Ο νόμος περιλαμβάνει αυτά που ξέρετε, περίφημη ανεστραμμένη πλακίδα. Το άρθρο 35 μιλάει για την αναθεώρηση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. Τώρα με αυτό το νόμο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ερώτημα το οποίο θα τεθεί σε όσους αποφασίσουν, είτε μελετητές είτε περιφερειακές αρχές του ΕΣΑ, δεν ξέρει πού θα τα πάμε. Ο νόμος ορίζει ένα νέο ερώτημα στην πράξη. Το ερώτημα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Και αυτό έχει τεθεί και ευτυχώς έχει απαντηθεί και επαρκώς και σωστά. Τώρα, η αλλαγή, αναθεώρηση, επικαιροποίηση, ριζική αναθεώρηση είναι νέος περιφερειακός και δεν είναι όπως θέλει αυτό το καθένας. Το τι θα γίνει το ορίζει ο νόμος. Και δεν το ορίζει ούτε οποιοδήποτε πολιτικό πρόγραμμα, όπως μερικά πολιτικά προγράμματα. Συμβαδίζουμε τον νόμο, κάποια άλλα βαράνε να μην πω που βαράνε. Ναι, θα το πω στον άνθρωπο του Καραγκιόζη, ιδιωτικά. Γιατί ακούγονται πολλές φωνές ότι ο υφιστάμενος Πεστά πρέπει να μείνει, είναι Ευαγγέλιο κλπ. Ο νόμος το ορίζει ότι πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, 31 Τρίτου 2010, απόδειξη. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή με πρωτοβουλίες της μοίρας του 10 ανέθεσε τη μελέτη αναθεώρησης του Πεστά και ταυτόχρονα και τη μελέτη τη συμπληρωματική αυτή που ακολουθεί τη στρατηγική μελέτη περιβάλλοντος. Τόσο. Δηλαδή η διαδικασία αναθεώρησης, δηλαδή ζητήσω όπως τα λέτε, άρχισε την προηγούμενη περιφερειακή αρχή το 2011. Παραδόθηκε το τεύχος ως τέλος του 2013 και αυτή τη στιγμή εμείς που είμαστε στον ΕΣΝΑ, μόλις πριν από ένα μήνα ξεκαθάρισε να διαπώνει τα πόδια Μαλάβα, για να είναι ξεκάθαρο γι' αυτό. Ο ΕΣΝΑ και η δική τους ανέλαβε τέλος του Νοέμβρη. Από τότε αρχίζει να μετράει ο χρόνος. Για όσους λένε 5 μήνες, 3 μήνες, 2 μήνες. Και αυτό που θα δείτε τώρα είναι ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, γιατί λέει ένας έχει μια απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το άκουσα και σήμερα. Το άκουσα και από την πρώτη μέρα, από δύο δημάρχους. Να λέει φέρετε εδώ να αποφασίσουμε, δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτό που θα δείτε είναι αυτό που σε εισαγωγικά ονομάζει, αλλά η λύση υπάρχει. Λοιπόν, και ένα διαδικασία να θεώρησε και με αυτό κλείνω, είναι μελέτη και έγκριση με επισπεύοντα τον ΕΣΝΑ, από τον ΕΣΝΑ θα γίνει, από τη διοίκηση του ΕΣΝΑ, θα δούμε το πώς, ακολουθώς φάκελος περιβαλλοντικού προελέγχου στο Υπουργείο, στην ειδική υπηρεσία του, για ένα κρίσιμο ερώτημα αν θα γίνει, που μάλλον θα γίνει, ΙΣΒΕ, γνωμοδότηση του τμήματος διαχείρισης ΑΣΑ, του ΙΠΑΠΕ, η συμβατότητα με τον ΕΣΔΑ, αυτό που θα κάνει η υπηρεσία τη οποία προείσταται η κυρία Αρφανάκου, που μίλησε προηγουμένως, γνωμοδότηση του τμήματος προστασίας περιβάλλοντος της διεύθυνσης τεχνητών υπηρεσιών του Υπουργείου στο ΕΣΔΑ, δηλαδή δύο υπουργεία που γνωμοδοτούν, σε στενόχρονο διάστημα βέβαια, πλήρως τις 30 μέρες. Έχουμε μετά η σύγκριση της διεύθυνσης περιβάλλοντος και οικονομικού σχεδιασμού της περιφέρειας Αττικής, η οποία θα πάει στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης της περιφέρειας Αττικής για γνωμοδότηση. Και ακολούθως θα έχουμε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλαδή θα τεθεί στο Περιφερειακό Συμβουλίο. Σε όλο αυτό το διάστημα υποτίθεται ότι έρχεται ένα σχέδιο, προσθέτουν, αφαιρούνται πράγματα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι επίσημο είναι η έγκριση της ΒΕ. Αν υπάρξει ή θα υπάρξει η υποχρέωση της ΒΕ, παράλληλα γίνεται, παράλληλα τίθεται μόλις διαδικασίες που ξέρουμε για τις περιβαλλοντικές μελέτες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τελική έγκριση. Όλα αυτά μοιάζουν πολύπλοκα, είναι πολύπλοκα και κυρίως χρονοβόρα. Αυτή είναι η διαδικασία που λέει ο νόμος. Είναι αυτό που λένε μερικοί, ότι οι νόμοι έχουν φτιαχτεί για να μην γίνεται τίποτα. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Απλά πραγματοποιεί ο περιφερειακό σχεδιασμό ήταν μία απόφαση. Και προηγηθεί μία μελέτη. Ο δεύτερο δεν είχε ούτε καν μελέτη. Και τέλος έχουμε τη δημοσία τη πολιτική απόφαση. Θα απαντήσω μόνο σε δύο ερωτήματα για να κλείσω. Στο ερώτημα ποιε είναι οι αρχέ και οι στόχοι. Ετέθηκε δημοσίως αυτό το ερώτημα από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα χρόνια, έχουν προσφέρει στο κίνημα, αλλά δεν είναι εδώ. Δεν έχουν παρέσει εδώ. Τα μήνυματα τα πάρουν. Αλλά εσείς και στόχοι δεν είναι τίποτα άλλο. Παρά ο νόμος, η συμβατότητα με την νομοθεσία αυτού του περιφερειακού σχεδιασμού που θα συνταχθεί, η συμβατότητα του με τον ΕΣΔΑ και ότι άκουσαν και γνωρίζουν τι περιέχει ο ΕΣΔΑ,
Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό το στοιχείο θα υπάρχει τουλάχιστον από το τρίτο που θα πρέπει να είναι συμφωνία με το πρόγραμμα της περιφερειακής αρχής που σήμερα δείχνει. Γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα. Κάθε αρχή είναι εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της. Πάνε αυτά που δεν εφαρμόζουν τα προγράμματα. Τουλάχιστον δείγματα αρχής έχουν δοθεί. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά της αρχής και στόχοι. Και από εκεί πέρα θα έρθουν όλοι και θα δοκιμαστούν και θα δοκιμαστούμε όλοι γιατί κάποιοι έχουμε από μία μικρή έως μεγάλη ιστορία. Προφανώς υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Την υποχρεωτική αξιολόγηση του ΠΕΣΤΑ υπάρχει και να δώσει συμπεράσματα και ξέρουν τι συμβαίνει. Αποκειμένο είναι. Αδιέξοδο. Αυτό το λέει κανένα άλλο και είναι αυτό που το δείχνει το στηρίζει. Ο χρόνο που απαιτείται, σύμφωνα με όσα είπα προηγουμένω, η πιθανότητα τη μερική τροποποίηση άμεση για την προσαρμογή για να προχωρήσει τα τοπικά σχέδια και τέτοια είναι ερώτημα, που το αναλύσω τώρα. Και φυσικά το μέγα θέμα για την υπήρξη αναφορά των θέσεων που έχουν επιλεγεί με τον νόμο 3164 αυτό. Υπάρχει νόμο. Θα λέγει κάποιο ότι η πρωτοβουλία εκεί ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση και ειδικά στο ΕΚΑΠΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, η πρωτοβουλία μπορεί και αν εκτιμηθεί θα υπάρξει από τον ΕΣΤΑ και την περιφερειακή αρχή. Αν όμω γίνει αυτό, το πλαίσιο που σα έδωσα πριν των διαδικασιών πρέπει να έχει περίπου, α με διορθώσει κάποιο, διετία και διαδικασία. Τι έπρεπε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε, σε αυτό το διέξοδο έχει οδηγηθεί το πράγμα. Από το 2011 είχε ανατεθεί η μελέτη, είμαστε 2015 και αυτή η πατάτα εδώ. Ευχαριστούμε στην πλάτη μας, την παίρνουμε, το αποδεχόμαστε. Το λέω εν πλήρη συνειδήση, εκπροσωπώ δήμους του διοίκησης του ΕΣΝΑ. Όλοι είπαμε έχουν μια ιστορία, θα τα πάμε καλά. Αναγκαία όμως πάνω απ' όλα διαβούλευση. Όλα θα γίνουν και στην ώρα τους και γρήγορα. Το κενό των 5 χρόνων αδράνειας και ανυπαρξίας θα το καλύψουμε και λύσεις να το επιταδοθεί. Ευχαριστούμε.